για να είναι κατανοητό, για να το απορροφήσει κάποιος, πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει μία νοητική επανάσταση. Προσέξτε. Γιατί. Είναι το πρώτο γιατί που πρέπει να βρούμε σήμερα για να μιλήσουμε δια του ορθούς διεννοείστε. Να μην σας παιδεύω. Να μην σας παιδεύω. Γιατί είναι μία ιδέα. Είναι πολύ απλό. Και οι ιδέες χρειάζονται νοητική διαδικασία, γιατί καταλάβεις. Πάμε να βρούμε κάτι άλλο τώρα, ένα άλλο, γιατί στηρίχθηκε σε κάτι που το κάνουν όλοι οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς. Η βάση του, η στήριξή του, είναι σε κάτι που το κάνουν οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς, ούτως ή άλλως. Τι είναι αυτό? Κατανάλωση. Πάλι δεν σας παιδεύω. Δεν είναι το θέμα να σας παιδέψω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να συνεννοηθούμε. Να φύγουμε από εδώ έτσι, λες και γυρίσαμε από συναυλία του YouTube. Αυτό είναι. Λοιπόν, ό,τι εντυπωσιάζει τους ανθρώπους πάνε και το προτείνουν και σε άλλους ανθρώπους. Μου αρέσει μια ταβέρνα, θα το πω σε κάποιον άλλον. Μου αρέσει ένα προϊόν, θα το πω. Μου αρέσει. Ό,τι μου αρέσει, έχω την τάση να πω ότι εγώ το διερεύνησα. Εγώ το ανακάλυψα, έτσι. Και μπαίνει μπροστά ποιο? Μπαίνει μπροστά ουσιαστικά αυτό το ιδίωμα του εξερευνητή, το έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το εντυπωσιακό. Το βρήκα πρώτα από σένα. Το βρήκα πρώτος. Την ιδέα πάνω απ' όλα και στην πορεία θα δούμε και μια. Πάμε. Χρειαζόμαστε, για να έχουμε MLM, για να έχουμε πολυεπίπεδο marketing, δύο πράγματα. Εδώ θα ήθελα, αν θέλετε, έτσι, αν σας κάνει, να μου πείτε, ξέρω εγώ, ποια νομίζετε θα πρέπει τα δύο πράγματα. Προϊόντα και ανθρώπους. Προϊόντα και ανθρώπους, λέτε εσείς. Πώς λέγεστε? Μακρύδη Λάζαρος. Πώς? Μακρύδη Λάζαρος. Λάπρος. Λάζαρος. Λάζαρος. Ελπίζω σήμερα να έχουμε πολύ αναστάσιμο Λοιπόν, δύο πράγματα. Πάλι δεν σας κουράζω. Αναλώσιμα προϊόντα, σχέδιο αμοιβών. Αυτά τα δύο είναι αναγκαία για να έχουμε προϊόντα. Στα αναλώσιμα προϊόντα, το οποίο σας συμφωνείτε, με τηλεοράσεις και αυτοκίνητα δεν γίνεται marketing, γιατί είναι φάπαξ αγορές, έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε ξανά την επαναγορά, την ανάγκη ξανά κάποιου προϊόντος. Και το σχέδιο αμοιβών πρέπει να είναι ανταποδοτικό αυτό. Πρέπει κάτι να μας αποδίδει, διότι όπως είπαμε πριν, πάμε και συστήνουμε πράγματα, συστήνουμε τοποθεσίες, συστήνουμε τουριστικές, ας πούμε, καταλήμματα, συστήνουμε πολλά, αλλά ποτέ δεν ήρθε ένας να μας πει, Νικό, έλα εσύ, μου σύστησες κάποιον, ας πούμε, ορίστε, πάλι, ήρθε κι αυτός. Ποτέ. Εδώ γίνεται αυτό. Αυτό το έβαλε γιατί έγινε προσφάτως πριν ένα μήνα και ήταν ουσιαστικά ένα καρύφημα που ήθελα να γίνει τότε. Τώρα έχουμε απόκληση ενός μήνα από το θάνατο ενός πολύ πολύ μεγάλου ηγέτη. Ουσιαστικά είναι, να πω, από τους πρώτους που έκανε το δίκτυο 21, για όσο γνωρίζετε, της American Way, της Άντρου. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει αυτή την νοητική επανάσταση που έλεγα προηγουμένως και ήξερε ένα πλέγμα που ωφέλει. Δεν στεκόταν σε ένα, είχε δει πολύ βαθιά και γι' αυτό είναι ο άνθρωπος ο οποίος στο τελευταίο μαζί με την Άνση, τη σύζυγό του, κάνανε πάρα πολλά πράγματα σχολεία, ορφανοτροφία και τα ανάπηρα παιδιά του ποδόσφαιρό του το ανεβάσαν σε επίπεδο. Άρα ξεφεύγουν δηλαδή, γιατί από marketing δεν είναι ούτε καν αυτό που λέμε προσωρινή δουλειά, δεύτερη δουλειά, ούτε καν κύρια δουλειά, είναι πολύ παραπάνω, πιστέψτε με. Για όποιον κάνει αυτή την νοητική επανάσταση όμως. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα με το δικτυακό marketing, θέλω να δούμε εδώ. Ίσως είναι η δομή της πυραμίδας, που είναι ενοχοποιημένη. Ιεραρχεί τα πράγματα με κάποιο τρόπο που είναι ενοχοποιημένη. Όμως λέει εδώ ότι δεν είναι, γιατί όλες οι εταιρείες έτσι είναι δομημένες. Και αυτή είναι η δομή τους. Οι πολίτες κάτω-κάτω παίρνουν κάποια προμήθεια, παίρνουν περισσότερα πόνους και δικαιώματα οι διαχειριστές, οι διευθυντές και από πάνω οι πρόεδροι. Δηλαδή πάλι είναι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και οι κλασικές εταιρείες έτσι είναι. Ίσως είναι το γεγονός ότι πρέπει να πληρώσει για να συμμετέχεις. Πάλι οποιοδήποτε MLM πρόγραμμα και αν δούμε, το λέει εδώ, είναι πενιχρό το κόστος του. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι αυτός ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι πάρα
πολλοί άνθρωποι προσελκύονται από το MLM, οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι για το MLM. Εδώ θα αρχίσουμε να συμφωνούμε για την νοητική επανάσταση που πρέπει να γίνει. Δεν έχουν τα προσόντα να είναι σε αυτό το χώρο και έχουν αρνηθεί και τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν όμως. Ένας ο οποίος έχει πανελληνική σχέση είναι δεμένος 40 ώρες την εβδομάδα και 500 ευρώ κτλ. Έλα εδώ, βρε Χριστιανέ, να σου μιλήσω. Έλα να δεις εδώ πόσες ώρες θα εργαστούμε, ας πούμε. Και στην ουσία, οι δικές σου εμπνεύσεις θα καρποφορήσουν. Οι δικές σου ιδέες θα απονημοποιηθούν. Εσύ θα νιώθεις περήφανος μετά για όλη αυτή την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, όλη αυτή την ενέργεια που θα ζήσεις σε όλα αυτά τα πράγματα, αυτό που ζω αυτή τη στιγμή εγώ τώρα. Πολύ συγκλονιστικό, πολύ ωραία. Έλα να το ζήσεις. Ξεκινήσεις από κάπου, εντάξει, άνθρωποι που είναι πολύ περισσότερο καιρό από σένα στον χώρο, θα σε προσπεράσουν. Με Χριστιανό, λογικό δεν είναι. Και εσύ κάποια στιγμή θα είσαι στη θέση να συμβουλεύεις, ας πούμε, να κάνεις κάποια πράγματα, να ξεπεράσεις τον κύκλο όλο αυτό. Πρέπει να μαθαίνουμε τα θεμελιώδη για τις τεχνικές πωλήσεων. Για τις στρατηγικές, δικτύωση. Είναι μια δουλειά στρατηγικής. Τρόπου που λέμε. Υπάρχουν δουλειές κόπου και δουλειές τρόπου. Εδώ είμαστε μια δουλειά τρόπου, όχι κόπου. Άρα χρειάζεται στρατηγική για την ανάπτυξη μιας ήδη. Όχι να ανταλλάσσουν πληροφορίες απλά. Απλά να φέρονται. Φερθείτε ως επιχειρηματίες και ο κόσμος έτσι θα σας αντιμετωπίζει. Σαν επιχειρηματίες. Θα πρέπει να το ζήσετε. Λοιπόν, 10 βήματα. Πάμε στον πρώτο. Κανόνας. Ακολούθα το σπόνσορά σου που μόνο αυτός μπορεί να σε βοηθήσει. Αυτό τι είναι τώρα, είναι ότι όταν έχεις πρώτη φορά έρχεσαι σε επαφή με αυτή την ιδέα, αυτός που σου μιλήσει δεν είναι τυχαίο. Εκείνος σε βρήκε. Άρα, μέχρι κάποια στιγμή, και θα δείτε πιο κάτω πώς συνεχίζει, μέχρι κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να τον ακούσεις. Είναι η σχέση σε τέτοια που πρέπει να τον ακούσεις. Θα σου πει οπωσδήποτε πολύ σημαντικά πράγματα και ωφέλιμα. Σταδιακά με τον καιρό μπορεί, ας πούμε, να βρεις κι άλλους άξιους να σου πούν πράγματα, έτσι. Προηγουμένως, εγώ έλεγα μέχρι και από αυτόν που σου φαίνεται λιγάκι περίεργο, κάτσε κι άλλο. Ακόμα και αυτόν. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτός που είναι σπόνσορά σου έχει ουσιαστικά τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, διάθεση. Έτσι θα το πω, διάθεση να σου πει πράγματα. Για σκεφτείτε, για σκεφτείτε. Αν ήμασταν σε μια κλασική επιχείρηση, κάτια μου, εσύ υποδιευθύντρια, εγώ διευθυντή σου, έτσι. Και τι θα έκανα, δεν θα ψιλοεκλέβα τη δουλειά σου. Δεν θα σε πίεζα λίγο, ας πούμε, να ψιλοοικειοποιηθώ αυτά που θα κάνεις, έτσι, να για μένα, ξέρω εγώ, ζάτς, σιγά σιγά, δεν θα το έκανα. Ξέρεις γιατί θα το έκανα. Για να μην πει ποτέ, επειδή δεν θα έπαιρνα με τα ίδια λεφτά, να μην πει ποτέ τον πικ, πώς κάτσε, ρε. Γιατί να έκανα στο Σταματόπουλο 3.000, αφού και κάτι, με 1.500 έκανα. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ εδώ, εάν έχουμε αυτή την ιεραρχία, φωτίζω. Θυμηθείτε το φωτίζω. Οτιδήποτε μπορώ να φωτίσω με γνώσεις, με ψυχολογία, με ενθουσιασμό, να ανοίξω διαδρόμου, να κάνεις πράγματα. Τα οποία να είναι δικά σου, να τα απολαύσεις. Γιατί αν εσύ απολαύσεις, θα απολαύσω κι εγώ. Αν εσύ δεν απολαύσεις, δηλαδή είναι το εσύ. Μην κοιτάτε το εγώ εδώ, κοιτάτε το εσύ. Θα το δείτε σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν τρομεροί δάσκαλοι για αυτή τη δουλειά. Έτσι, σαν εργασία πάρτε, σαν απασχόληση, που θα δείτε ότι σε όλους, σχεδόν σε όλους, είναι το εσύ, εσύ. Μόνο σου δικτυακό marketing και δικτυακό marketing. Βάλε στο νου πως απαιτεί χρόνο, όπως όλα τα μεγάλα πράγματα στη ζωή. Αδιανόητο επομένως να ξεκινάει κάποιος δικτυακό marketing για 3 μήνες. Δεν γίνεται, παιδιά. 3 μήνες. Και εδώ θα πουλήσω και κάτι άλλο. Αδιανόητο να ξεκινάει marketing κάποιος με επιλογή των ατόμων. Θα το δούμε παρακάτω, μην το πω εδώ. Φτιάξε ένα πλούσιο πλάνο δράσης. Αυτό ουσιαστικά θα σε βοηθήσει να γεμίσεις πολύ το χρόνο σου με το αντικείμενο που ασχολείσαι και να πάρεις και να συγκρατήσεις και να πόσες, αν θέλετε, περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, που σχετίζονται με το οτιδήποτε. Με την εταιρεία, με τον κόσμο που θα μιλήσει, με τον αγορά, με τον ανταγωνισμό, με όλα. Το πλούσιο πλάνο δράσης
Δεν είναι απλά να τιμούμε, δουλειά να έχουμε να κάνουμε, έχει να κάνει με το ότι είμαι μέσα σε αυτό που κάνω. Περισσότερο χρόνο, περισσότερη ώρα από τον χρόνο, τον αξιοποιήσιμο χρόνο μου, το τονίζω αυτό επίσης για την άλλο κομμάτι, εκεί μέσα πάντως μπορεί να πλούσιο χρόνο δράση είναι απαραίτητο. Μην κάτσεις και πεις, ξέρω εγώ, θα κάνω κάποια λίγα πράγματα να δώσω. Τι να δεις. Κάνε πολλά. Για μένα, έτσι, προσωπικά. Πάμε. Προσπάθησε να καταλάβεις τι κάνουν οι άλλοι πετυχημένοι σπόνσορες όταν οργανώνουν τα μέλη της ομάδας τους. Θα βρεις και από εκεί ενδιαφέρον. Αρκεί να είσαι εσύ. Και αυτό θα το κάνεις ούτως ή άλλως, βέβαια. Αλλά το έχω βάλει και εγώ, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να μην αυτοσχεδιάζουμε την ώρα. Θες και ένα πετυχημένο παράδειγμα. Ρε Χριστιανέ του Θεού, για να είναι πετυχημένο, κάτι θα έκανε. Δεν συμφωνείτε, δεν μπορεί. Θες κανένα παράδειγμα, όλα αυτοσχεδιαστικά, όλα τα δικά σου. Αυτό είναι που σε επιδομούν. Δημιούργησε μια καλή ιδέα για το ότι ακριβώς ήταν αυτή την εργασία σου. Ιδέα. Πάλι το νοητικό πρέπει να διεγερθεί. Χρειαζόμαστε επανάσταση. Γι' αυτό είναι η επανάσταση που καταναλωτήρωτη. Είναι επανάσταση νοητική, η δική μας. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα στη ζωή μας. Όχι μόνο ένα, δεν θα βγάλουμε απλά χρήματα. Είναι άλλη ζωή, πας αλλού. Λοιπόν, κράτας όλες τις γνωριμίες, νέες και παλιές γραμμένες με επιμέλεια σε μια οργανωμένη λίστα επαφών. Το δέχεστε αυτό. Οκτώ. Μάθε πολύ καλά το προϊόν. Γιατί από το προϊόν θα έρθει η αποδοτικότητα. Έτσι δεν είναι, πρέπει το προϊόν το ξέρουμε καλά, ότι δεν συστήνω κάτι με δόλο. Μ' άρεσε το σχέδιο και εδώ, και εγώ δίνω το προϊόν. Καταλαβες. Πρέπει να είμαι πεπισμένος το προϊόν. Μην κατηγορηθώ για δόλο σαν δικτυωτής, σαν υπεύθυνος, οπουδήποτε και αν θέλω να κάνω, εάν αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το έχω ψάξει πάρα πολύ καλά. Σας το συνιστώ, ρε φίλα, δεν θα το δώσω από αυτό. Το προϊόν το ξέρετε. Να είστε σίγουροι ότι είναι καλό, είναι αποτελεσματικό, είναι δίκαιο στο κόστος κτλ. Να είμαστε σωστοί. 9. Φτιάξε ένα πρόγραμμα με έξτρα εκδηλώσεις και meeting για την καλή ενημέρωση της ομάδας σου. Λοιπόν, αυτό τώρα, άμα δεν κάνεις αυτό, έλα και πες μου γιατί έκανες δικτυακό marketing. Άμα χάσεις αυτό, άμα χάσεις όλη αυτή την ενέργεια, όλη αυτή τη χαρά που είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στα χαμόγελα, σε δημιουργικό παροξυσμό όλοι, τότε τι έκανες. Για ποιο λόγο έκανες τέτοια ακόμα. Για να τρέξεις από εδώ και από εκεί, ας πούμε, να ψάξεις τον ένα, να δεις τον άλλο, να μιλήσεις, να κάνεις καφέ, εδώ ξανά, από εκεί, σεμινάρια να μάθεις και μετά δεν κάνεις εκδηλώσεις. Άσε που στις εκδηλώσεις έχουμε και κάτι άλλο καλό, να το πούμε και αυτό. Γίνεται πολύ καλύτερη απορρόφηση σε ό,τι πεις. Γιατί αυτό που νιώθεις εσύ δεν νιώθει και άλλοι άνθρωποι. Χαμόγελα έτσι που είναι ευχαριστημένοι. Ξέρετε τα εργαλεία του εργασιακού περιβάλλον στους περισσότερους χώρους δεν είναι καλό. Λίγο τα νεύρα, λίγο όλα αυτά. Καλημέρα, στην καλημέρα, ξέρω το δεν είμαστε και τόσο. Προφανώς έρχεσαι ξαφνικά σε ένα χώρο που είναι χαμογελαστοί άνθρωποι. Υπερποιημένοι, είναι ευχαριστημένοι με αυτό που κάνουμε. Αυτό το πράγμα χαλαρώνει λιγάκι τις άνοιξες, ανοίγει τις διόδους και μπορείς να μιλήσεις και να πεις πέντε πράγματα που θα τυπωθούν ευκολότερα. Από να τα πεις εκεί, έτσι. Που είναι το χάος, που είναι το απόλυτο σύστημα. Και δέκα, μην εκνευρίζεσαι με όσους έχουν αντίθετη άποψη από τη δική σου. Τώρα το 1 μέχρι το 10, εσείς βάλετε το 7 στο 5, το 8 στο 9, δηλαδή δεν παίζουν όλα αυτά. Μια τυχαία επιλογή. Εξερευνήστε. Γίνεται νερό, είναι ο καλύτερος διαλύτης στο νερό. Έτσι, στη φύση. Το καλύτερο συστατικό σαν διαλύτης. Διαλύει τα πάντα και προσμιγνύεται. Γίνεται φως, γίνεται τροφή, μηχανική. Γιατί είπαμε ότι είναι το εσύ το πιο σημαντικό κομμάτι. Αυτό. Πώς σας φάνηκαν όλα αυτά. Thank you.